Σταύρος Παπαδούρης, βουλευτής του κινήματος Οικολόγων. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, σε όλους. Και Αλέκος Τριφωνίδης, βουλευτής Δημοκρατικής Παράταξης, Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων. Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Θα μιλήσουμε για το ΦΠΑ. Να σας το λέω από τώρα όμως, περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και των Μεταφορών. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο θα διακόψουμε να συνδεθούμε ζωντανά. Αυτά λοιπόν και από τον Υπουργό Οικονομικών. Ευχαριστούμε για την κατανόηση, αγαπητοί καλεσμένοι. Κύριε Παπαδούρη, είχατε το λόγο. Ναι, ναι. Πάμε. Απλά να πω ακούγοντας τώρα. Στα πολύ σύντομα, επιτρέψτε μου, υπόσχομαι να ξανακάνουμε τη φιλοξενία, γιατί μας φάγανε τον χρόνο. Πάμε, κύριε Παπαδούρη και κυρία Ορφανίδου μετά. Σύντομα και στην ουσία. Να πω ότι χαίρομαι γιατί ο κύριος Πετρίδης διόρθωσε αυτό που υπόθηκε στην Επιτροπή, ότι ομόφωνα η Βουλή το 2016 ψήφισε αυτή την κατάργηση των 275 τετραγωνικών. Ναι. Κίνημα Οικολόγων καταψήφισε. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει από τα πρακτικά. Κατά δεύτερο, συμφωνούμε με τον κύριο Πετρίδη ότι ναι, πρέπει να μπούμε σε μια στοχευμένη πολιτική, η οποία στοχευμένη πολιτική όμως να μην αποκλείσει οποιοδήποτε συμπατριώτη μας. Όταν λέμε συμπατριώτη, το τόνισα στην Επιτροπή ότι δεν πρέπει να μιλούμε για τις ευάλωτες ομάδες, αλλά για τη μέση, για το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο. Μια μεσοαστή οικογένεια. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Ναι. Έχουμε δώσει το χρόνο στο Υπουργείο Οικονομικών και στο τμήμα φορολογίας να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε αν μπορούμε να έρθουμε πίσω στο καθεστώς των 200 τετραγωνικών, γιατί σημειώστε ότι από το 2011 μέχρι το 2016 υπήρχε αυτό το καθεστώς, υπήρχε επίση αυτό το καθεστώς από το 2016 μέχρι και το 2020, όπου πήραμε την πρωτοδοτική επιστολή, υπήρχε επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ναι, όλα είναι εντάξει. Από εκεί και κάτω, σίγουρα κάπου υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες θα μεταφερθούν στην πλάτη του φορολογούμενου από ό,τι φαίνεται. Μιλούμε από το 2018 μέχρι το 2021, μιλούμε για 45 εκατομμύρια απώλεια από τα έσοδα του κράτους. Αν το αναλογιστούμε από το 2016, απορώ πόσα θα είναι το ποσό. Μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι 90 εκατομμύρια. Κάποιοι θα τα πληρώσουν, φαίνεται αυτά. Μακάρι να μην τα πληρώσουμε, αλλά κάποιος θα πληρώσει, θα είναι ο φορολογούμενος. Άρα η υποχρέωσή μας είναι άμεσα να βρούμε τη σωστή φόρμουλα. Εμείς θα περιμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να διαβουλευτεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως, σε συνεργασία και με άλλα κόμματα, ετοιμάζουμε μια τροπολογία η οποία θα κατεβάζει το εμβαδόν στα 180 τετραγωνικά με μέγιστο 235. Θα την κρατήσουμε καλοπροαίρετα, καλόπιστα, θα την κρατήσουμε στο περιθώριο για την ώρα. Θα επιτρέψουμε στο Υπουργείο Οικονομικών να κάνει τις δικές της διαβουλεύσεις. Αν τελικά δεν, τότε θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και εμείς με τη δική μας τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ.